ragazzo, non ho ragazzo. Πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι? Με αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ άνετη σήμερα, γιατί έχουν τσουλήσει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Μπορεί να είχαμε τις προηγούμενες μέρες τρέξιμο και όλα αυτά, και ξαφνικά τις τελευταίες δύο μέρες είμαστε πολύ zen. Πώς αισθάνεστε που είστε εδώ στο 4ο MDN Mad Walk? Πολύ όμορφα. Πάντα έτσι κι αλλιώς για μένα και για εμάς, όσες φορές έχουμε έρθει, είναι πολύ όμορφο να έρχομαστε στην Κύπρο. Λαμβάνουμε πολύ αγάπη. Και πόσο μάλιστα εδώ σήμερα γίνεται μια τόσο όμορφη μορφή που συνδυάζει και μουσική και μόδα. Οπότε. Να, και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια γυναίκα που μου θυμίζει λίγο τη Θεσσαλονικιά. Αν μπορώ να το πω, όχι την Ελληνίδα γενικά, τη Θεσσαλονικιά. Ρε παιδί μου, προσέχει, ξέρει, βάζει τα σωστά ρούχα εκεί που θα πάει. Δεν είναι ποτέ overdressed, γιατί δεν υπάρχει overdressed. Είναι ό,τι και να βάλει, είναι okay. Είναι ένας θεσμός ο οποίος φέρνει κοντά καλλιτέχνες και σχεδιαστές μόδας από την Κύπρο. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει το βήμα στους σχεδιαστές της Κύπρου να δείξουν τη δουλειά τους, μια δουλειά που δεν έχει να δουλέψει τίποτα από το εξωτερικό. Και η MTN στηρίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είναι χαρά, είναι γιορτή και θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε. Άννα μου, τι να περιμένουμε από τη συλλογή σου φέτος? Είναι κάτι πιο glamorous, είναι κάτι πιο βραδινό. Είναι συλλογή που κλέβει τις συνυπόσεις. Αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο και με κάθε ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ περνάω πάντα υπέροχα. Τώρα ένας ακόμη λόγος, διότι είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση και είναι χαρά μας και τιμή μας που βρισκόμαστε και εμείς και θα δείξουμε και τη συλλογή μας μαζί με την κουμπάρα μου, το Στάλο, την Ηλία. Πόσο καλοκαιρινή, πόσο ωραία χρώματα. Μια στροφούλα. Τι φοράς? Επιβάλλεται. Είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη που λέμε αυτό. Είμαι ντυμένη μαϊλαντιντά. Τι να περιμένουμε απόψε? Θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίο με την Κατερίνα Στικούδη. Είναι τέλεια και νομίζω πως σας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε χορηγοί σε ένα τέτοιο μεγάλο event. Είναι καλά όλα τα brands να παίρνουν μέρος σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ενθουσιασμός τη Μαριέλα Σαββίδου, γιατί... Ναι, μα γιατί, μα πώς να μην έχεις θετική ενέργεια με αυτό που συμβαίνει εδώ? Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί είναι μια υπέροχη βραδιά με πάρα πολύ μουσική, μόδα, πασαρέλα και φυσικά παγωτό. Γιατί το παγωτό είναι μέσα σε όλα. Καλησπέρα, 4ο MTN Mad Walk. Είμαστε εδώ λίγο πριν αρχίσει το μεγάλο μας event. Τι να πω, Κωνσταντίνο μου, είναι ο ενθουσιασμός στο Zenith. Περιμένουμε να αρχίσει τώρα το show. Πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα μας. Έχουμε αλλάξει και το χώρο. Είναι δηλαδή το τελευταίο έτσι show πριν φύγεις? Ναι. Είναι το τελευταίο μας. Σίγουρα θα είναι κάθε χρόνο και καλύτερα, νομίζω. Και ναι, μιας και είναι και το τελευταίο μου, νομίζω θα το ζήσω όσο τίποτα άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη και πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ μαζί μας? Τέλεια. Ήρθα, αποφάσισα ποια μέρα λέει θα επιστρέψεις. Λέω την ημέρα που θα γίνουν τα ΜΑΤ. Ήρθα πριν από μια μισή ώρα περίπου. Γιατί έρχεσαι και σου αρέσει και ακολουθείς τη μόδα. Εντελώς, ναι. Σαν fashion tip. Αν ναι, τα κόκκινα χείλη με καθόλου make-up στο πρόσωπο. Εσύ. Ναι, yeah. Κόκκινα χείλη με καθόλου make-up. Ένα event το οποίο είναι συνυφασμένο με τη μόδα και τη μουσική, όπως είναι και το mini, εξού και είμαστε εδώ και ευχόμαστε για περισσότερα και πιο πολλά mad events με περισσότερη mad διάθεση και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα περάσει απίστευτα και απόψε. Τι φοράς απόψε? Ανής, Άννα Φάκα. Ένα πολύ όμορφο φόρεμα με ωραία χρώματα, ωραία κοψίματα. Τι να πω, είναι απίστευτη σχεδιάστρια. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι στιγμές που βρίσκονται και μπορούμε να κάνουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Να κάνουμε ένα ωραίο show και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο επίσημος αρωματοφορέας, γιατί φέρνουμε κοντά στην Κύπρο όλους τους καλλιτέχνες, αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες, αυτή την υπέροχη βραδιά. Κωνσταντίνα, φοράς το χρώμα της σεζό ξεκάθαρα, φούξια, μια θεά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν δεν ξέρει η Κωνσταντίνα, ποιος? Εννοείται. Το αγαπώ πάρα πολύ το φούξια. Δεν ξέρω γιατί, ίσως νομίζω ότι είναι μετά από τη γέννηση της κόρης μου πλέον όλα τα βλέπω πιο ροζ. Δεν είναι θετική ενέργεια. Πολύ, δεν το συζητώ.
Για τρία συνεχόμενα χρόνια η Shiseido στηρίζει τα Mad Vox. Είναι ένα θεσμός που συνδυάζει τη μόδα και το τραγούδι. Μα είσαι γεννημένος για κάτι, ναι. Δεν αγχώνεσαι, το παίρνεις σκούδι. Παιδιά, εγώ χορεύω κιόλας. Έλα, πάμε λίγο, δώστε το. Τι θα δούμε φέτος, εδώ. Θα δείτε πιο ρομαντικά έρηνα. Θέλουμε να μας πεις πού θα σε δούμε απόψε. Θα με δείτε στο suitcase της Ελεάνας, είναι πολύ φίλη μου και θα κάνω μόνο μία εμφάνιση. Όπως πάντα, τα Madbox στην Κύπρο είναι υπερπαραγωγή. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από της Ελλάδας. Πάντα δίνουν ένα aftertaste που λέμε. Πολύ έτσι ωραίο, δηλαδή το θυμάται ο άλλος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη σου stage εμφάνιση μετά το Survivor. Ναι, σωστά. Πώς αισθάνεσαι? Όμορφα, μου είχε λείψει πάρα πολύ η δουλειά μου. Και όπως λες, έτσι λίγο είναι αμηχανό επειδή έχω καιρό. Έχω λίγο άγχος, πάντα έχω άγχος, αλλά μετά τα πρώτα λεπτά. Εντάξει, η Τράπεζα Κύπρου και αυτήν η χρονιά στηρίζει αυτόν τον σημαντικό θεσμό, το Fashion Event. Είναι ένας θεσμός που στηρίζει τόσο εγκαθιερωμένους σχεδιαστές, αλλά και νέους σχεδιαστές. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό που δίνει την ευκαιρία σε νέους σχεδιαστές να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Φαντάζομαι πως θα γυρίσεις πίσω στην Κύπρο. Στο Madbox στην Κύπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μ' αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σε τέτοια event, γιατί πέρα από το ότι μ' αρέσει η δουλειά μου, είναι πάρα πολύ ωραίο να μπερδεύεται και να παντρεύεται η μόδα με τη μουσική. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για τέταρτη χρονιά η εταιρεία Swarovski είναι χορηγή για αυτό το υπέροχο event που γίνεται κάθε χρόνο. Αρχή ξανά! Καλώς σας βρήκα! Πώς αισθάνεσαι που είσαι μαζί μας? Πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τώρα ξέρεις, σκοτίνιασε κιόλας. Τα πράγματα γίνονται αληθινά. Πρέπει ποτέ το καλοκαίρι θα γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι. Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Και έχει και την εξής ατάκα, η απάντηση είναι ναι. Παιδιά, ναι. Ναι στην τρέλα, ναι. Ναι. Σταμάτα ναι. Άτομα. Τι θα κάνεις σήμερα εδώ? Λέμε. Ναι, λέμε, ναι, ναι. Τώρα θα λέμε. Είναι, πούμε, ναι. Θα κάνω την έναρξη του Γρηγόρη, του Γκρέκορι Μόρφη. Που είστε πολύ καλοί φίλοι. Ναι, πλέον μπορώ να τον αποκαλώ και φίλο μου. Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, είναι και φίλος. Χαίρομαι που γίνονται τέτοια πάρτι, θα το πω εγώ, που συνδυάζουν τη μόδα με τη μουσική μαζί. Αξίζει, γιατί οι Κύπροι είναι πολύ καλοί σχεδιαστές. Κάνουμε συνεργασία με τον Μάικ. Το καινούργιο μου τραγούδι και το δικό του. Πάρα πολύ χαρούμενος για ό,τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια τέλεια διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία μου, την Panic Records, για ό,τι γίνεται. Όμορφη! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα με έχει ντύσει Ocean Blue. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που για τρίτη χρονιά είμαι Κύπρο και πραγματικά περνάω τέλεια κάθε φορά εδώ, γιατί μας προσέχουν πάρα πολύ. Θα δείτε εμένα και τη Ζώζεφιν σε μια διασκευή. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ φρέσκια και πολύ παιχνιδιάρικη. Τα καλύτερα είναι στο αυτοκίνητο. Θα χορέψουμε. Ναι, θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε.